Βήματα προς τα πίσω στο θέμα του πάρκινγκ στο Ηράκλειο, με τους πολίτες αγανακτισμένους στο πρόβλημα των πάρκινγκ. Δεδομένη μείωση των θέσεων στάθμευσης έχει σημειωθεί στην πόλη, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ένα άνευ προηγουμένου καθημερινό εφιάλτη. Το κακό προϋπήρχε και ουσιαστική λύση δεν είχε βρεθεί ποτέ, αφότου έκλεισαν και τα δημοτικά πάρκινγκ, η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, λένε οι πολίτες. Είμαστε αναγκασμένοι να πληρώνουμε. Δηλαδή πρέπει να κατέβεις κάτω, να πληρώσεις για να βρεις πάρκινγκ. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή νομίζω να σταματήσει. Άστο, μην το ψάξεις καθόλου. Για να βρεις πάρκινγκ πρέπει να ταχθείς στην Αγία Μαρίνα. Ο Δήμος έπαμε ορισμένους χώρους να τους απελευθερώσει. Ορισμένα τη Μόρωβα έπαμε να ταχθείς να τα κάνει πάρκινγκ και ορισμένες θέσεις έπρεπε να είναι δωρεάν, όχι επιπληρωμή. Η εικόνα στο κέντρο του Ηρακλείου με τα αυτοκίνητα να παρκάρουν παντού είναι αδιανόητη. Θέσεις αμαία, διπλοπαρκαρίσματα, επικίνδυνες σταθμεύσεις και αγραφεί μια άσχημη εικόνα στους δρόμους της μεγαλύτερης πόλης της Κρήτης για τα οχήματα, αφού ο Δήμος δεν βοηθά τους πολίτες του. Έπειτα από πολλές διαμαρτυρίες των Ηρακλειωτών, οι αρμόδιοι μοιάζουν να κλείνουν τα μάτια τους στο πρόβλημα, καθώς δεν εκμεταλλεύονται κατάλληλα χώρους που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε πάρκινγκ. Άμεσα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, γιατί το έχουν αφήσει πάρα πολύ και είναι αναγκαίο αυτό το πράγμα να γίνει για να μπορεί ο κόσμος να παρκάρει και να κατεβαίνει με τα πόδια στο Ηράκλειο. Καθόλου. Ταξί παίρνουμε και εξυπηρετούμαστε. Πιθανώς να εκμεταλλευτεί χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν πάρκινγκ. Την ίδια ώρα, δημοτική αστυνομική και το προσωπικό της τροχέας μοιράζουν κλήσεις για κατάληψη σε νόμιμες θέσεις πάρκινγκ για αμαία, αφού οι νόμιμες θέσεις στάθμευσης που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην πόλη του Ηρακλείου φουλάρουν από πολύ νωρίς το πρωί, άρα δεν επαρκούν για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση και έτσι αρκετοί πολίτες αναγκάζονται να σταθμεύσουν παράνομα. Κάποιοι θα γλιτώσουν την κλίση, κάποιοι άλλοι όμως όχι και θα πληρώσουν το τίμημα.